Πρέπει να ξεκινήσουμε. Ό,τι σου έρθει τώρα, άμα σου έρθει κάτι, ξέρω εγώ. Σου θυμίζει λίγο η κατάσταση το 2012 από την άποψη ότι κανένας δεν πριν 8 μήνες κανένας δεν περίμενε τον Ολυμπιακό στο Final Four. Θα τολμήσω να πω ούτε καν εσείς. Αλλά εσείς είστε παίχτες, παίζετε για να κερδίσετε, παίζετε, έχετε στόχους. Οι αντίπαλοι δεν θεωρώ ότι θεωρούσαν ότι ο Ολυμπιακός θα πάει στο Final Four. Θεωρείς ότι είστε η σταχτοπούδα του Final Four, αν και κατά τη διάρκεια του αγώνα δείξατε για μένα τη μεγαλύτερη συνέπεια μαζί με την Μπαρτσελόνα. Κοίτα, όπως το πες. Νομίζω η ερώτησή σου είναι για απάντηση ταυτόχρονα. Άμα κρίνεις το πώς πήγε η χρονιά μέχρι τώρα, πάντα σε κάθε ομάδα οι χρονιές έχουν πάνω κάτω. Εμείς δεν είχαμε πολλά κάτω. Είχαμε μόνο αυτή την περίοδο του κορονοϊού. Δείξαμε πολύ καλό χαρακτήρα. Παίξαμε καλά. Αν μπορώ να το πεις σαν έκπληξη για πριν ξεκινήσει η χρονιά, θα σου πω ναι, ότι ναι, έτσι μπορώ να το πεις έκπληξη. Αλλά βάσει το πώς έχουμε αντιδράσει και πώς έχουμε. Παίξει σαν ομάδα όλη τη χρονιά, όχι, δεν θεωρώ ότι είμαστε έκπληξη. Πού θεωρείς ότι οφείλεται αυτή η συνέπεια που δείξατε με εξαίρεση το διάστημα, το 20ήμερο μετά τον κορονοϊό? Θεωρώ ότι είναι ότι καταρχάς αυτή τη στιγμή υπήρξαν 3-4 παίκτες που κάνουν τρομερό step-up φέτος. Θεωρώ ότι οι μεταγραφές που κάνει ο coach κούμπωσαν απόλυτα σε αυτό που ακριβώς ήθελε η ομάδα. Στη χημεία μεταξύ μας και σαν χαρακτήρες αλλά και αγωνιστικά και στους ρόλους. Και σίγουρα φέτος μας έδωσε και πάρα πολύ ενέργεια και έδρα. Πολύ σημαντικό. Χημεία όμως έχει η ΕΦΕΣ. Η ΕΦΕΣ νομίζω τα τελευταία 3 χρόνια έχει κάνει απειροελάχιστες αλλαγές στο ρόστερ το οποίο θα συναντήσετε το βράδυ της 5ης 19 Μαΐου. Παίζει ρόλο η χημεία. Πες μου λίγο τις πρώτες σκέψεις για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Κοίτα, η ΕΦΕΣ είναι μια ομάδα που έχει 2 παίκτες οι οποίοι έχουν ένα τεράστιο ταλέντο. Χημεία είναι το να καταφέρεις να δέσεις και τη μία θέση με τον άλλον. Δηλαδή, να καταφέρεις να φτιάξεις μια ομάδα και ένα σύνολο που ένας πραγματικά συμπληρώνει τον άλλον. Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι, να είσαι ημιτελικός στο κήπεδό μας. Όπως είπα και προηγουμένως, το ότι πρέπει να πας και επιβάλλεται να πας να τα απολαύεις δεν σημαίνει ότι θα πας χαλαρός. Δηλαδή, πρέπει να κάνουμε μια καλή προετοιμασία τώρα 10-12 μέρες. Να είμαι σωματικά ο καθένας όσο καλύτερα μπορεί, ομαδικά, τακτικά όσο καλύτερα μπορεί και από εκεί και πέρα να είναι ένα παιχνίδι όπου χωρίς την παραμικρή πίεση να πάω να δώσει τον καλύτερο σου εαυτό. Νομίζω ότι η σειρά με τη Μονακό μας έκανε πάρα πολύ καλό και αγωνιστικά στον καθένα και ομαδικά και τακτικά και στους προπονητές και σε όλους. Γιατί ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη ομάδα, ίσως και η πιο φορμαρισμένη. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, όλοι γνωρίζουμε ότι το Final Four είναι ένα παιχνίδι. Πας, τα δίνεις όλα και μπορείς πολύ εύκολα να κερδίσεις. Ελπίζεις να γίνει και ένα δεύτερο παιχνίδι. Ναι, εννοείται. Το δεύτερο παιχνίδι θα γίνει, αλλά ελπίζω το δεύτερο παιχνίδι να γίνεται ένα τελικός. Να παίζουμε αργά, ναι. Μίλησες πριν ότι θα παίζετε εντός έδρας. Είσαι πάρα πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό, είσαι άπειρα χρόνια στον Ολυμπιακό. Θεωρείς ότι η ομάδα έχει δημιουργήσει πλέον ένα μπασκετικό κοινό? Δηλαδή, δεν θυμάμαι να πανηγυρίζουν τις άμυνες. Όχι να γίνονται έξαλλοι στις άμυνες βασικά. Θυμάμαι να γίνονται έξαλλοι στα τρίποντα, στα καρφώματα και σε αυτά. Αλλά έχει φτάσει στο σημείο ο κόσμος να πανηγυρίζει τις άμυνες. Είναι ένα μεγάλο κέρδος αυτό. Έχει φτάσει στο σημείο να ανυπομονεί και να ψάχνει. Πότε παίζουμε το επόμενο παιχνίδι, με ποιον είναι, να βρούμε εισιτήρια, να κάνουμε, να πάμε στο Βελιγράδι, να πάμε στο Final Four να στηρίξουμε. Θεωρείς ότι αυτό είναι ένα κερδισμένο μεγάλο στοίχημα της φετινής ομάδας? Κοίτα, δεν θεωρώ ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού έμαθε μπάσκετ φέτος ή ότι έμαθε μπάσκετ πριν κάποια χρόνια. Υπάρχει πάρα πολύ μπασκετικό κοινό. Σίγουρα δεν θέλω να τους ξεχωρίσω με το ποδοσφαιρικό κοινό. Ο Ολυμπιακός είναι ένας και εννοείται ότι όλοι οι οπαδοί θέλουν την ομάδα τους να κερδίζει. Όταν χάνει, σε όποιο άθλημα και να είναι, πάντα θα υπάρξει κάτι να φταίει. Φέτος η ομάδα πήγε πάρα πολύ καλά και δεν δώσαμε πολλά δικαιώματα ουσιαστικά για αμφισβήτηση. Πολλές φορές παίζουν ρόλο και οι προσωπικότητες σε αυτό. Δηλαδή, φέτος νομίζω είχαμε ένα παίκτη όπως το Γόκαπ, ο οποίος ταυτίστηκε με όλη την ιδεολογία από έτσι του Ολυμπιακού, της Ελλάδας, της ομάδας και έδωσε έτσι κι αυτός ένα λιθαράκι και ένα έναυσμα στον κόσμο να εκτιμήσει ακόμα παραπάνω τη δουλειά του και την προσπάθειά του. Αλλά εντάξει, έτσι είναι το μπάσκετ, όλοι ξέρουμε.
ότι δεν παίζει ρόλο μόνο το πόσο θα σκοράρεις. Υπήρξε μια περίοδος όντως που σίγουρα το να βάλεις πόντους είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά είναι και άλλα πράγματα που πρέπει να κάνεις σωστά μέσα στο γήπεδο. Θεός, έχεις ένα διαφορετικό ρόλο στην ομάδα. Προς τιμήν σου τον φέρνεις εις πέρας στον απόλυτο βαθμό. Πόσο εύκολη ήταν αυτή η μετάβαση από το να είσαι το καλύτερο τεσσάρι της Ευρώπης και πλέον να είσαι ένας απόλυτα συνειδητοποιημένος άνθρωπος 37 ετών που να βλέπει τον Σάσα Βεζένκοφ μπροστά του και να είναι έτοιμος όποτε του πει ο coach να μπει μέσα. Η χαρά μου για τον Σάσα και το τι ενέργεια μεταφέρει στον άλλον για μένα είναι το πιο σημαντικό πράγμα των αποδυτηρίων και της ομάδας. Το λέω πραγματικά αυτό. Άμα είσαι συνειδητοποιημένος, όριμος και αγαπάς πραγματικά την ομάδα, πρέπει να το αποδείξεις έμπρακτα ότι έτσι είναι. Πάντα είχα το γνώδες αυτόν. Ξέρω πολύ καλά που είμαι και που βρίσκομαι. Χαίρομαι και το Σάσα πάρα πολύ, γιατί εν μέρη τον έχω ταυτίσει λίγο και με τον εαυτό μου, γιατί και αυτόν δεν του ήρθαν όλα στρωμένα. Δηλαδή, έφτασε 26-27 χρονών για να μπορέσει να αποδείξει πραγματικό ταλέντο. Και μάλιστα, εγώ ήμουν αυτός, όχι πέρσι, από πρόπερσι, που είχα πιάσει και τους προέδρους πάνω όταν είχαμε μιλήσει και του είχα πει ότι είναι λογικό, ο κόσμος, η ομάδα θέλει να δει και καινούργια πρόσωπα κάποια στιγμή. Ακόμα και νίκες να υπάρχουν, βάζω και εγώ τον εαυτό μου καμιά φορά στη θέση των φιλάθλων, ακόμα και νίκες να έρχονται, πρέπει κάποια στιγμή ο κόσμος να δει και κάτι καινούργιο, γιατί είναι αθλητισμός, είναι η ομάδα σου. Οπότε πρέπει να στηριχτεί ο Σάσα ή ο αντίστοιχο Σάσα και ίσως και να χάσει και η ομάδα κάποια παιχνίδια με τον εκάστοτε Σάσα. Και τους έκανε εντύπωση που τους το έλεγα, αλλά πραγματικά το πίστευα. Δεν σου λέω ότι είναι εύκολο, γιατί όταν έχεις μάθει να παίζεις, να εξαρτώνται πράγματα από σένα, να έχεις την ευθύνη, να θες να είσαι μέσα σε παιχνίδια που καίει η μπάλα και τώρα να έχεις ένα διαφορετικό ρόλο. Πολλές φορές η διάρκεια του αγώνα δεν είναι εύκολο, βράζω και θέλω να μπω μέσα. Αλλά πραγματικά είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι, που έχω ένα ρόλο και το σημαντικότερο είναι να κερδίζει η ομάδα. Τι θα συμβουλέψεις το Σάσα που είναι το πρώτο του φανάρφου? Καταρχάς θα το ευχηθώ να έχει πάρα πολλά ακόμα, γιατί το αξίζει και σαν παιδί και σαν αθλητής. Θα το συμβουλέψω αυτό το πράγμα, ότι εκεί πέρα πάμε σαν ομάδα, είναι ένα παιχνίδι και αυτή τη στιγμή παίζουμε με τρεις ομάδες οι οποίες έχουν πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ και πολύ μεγαλύτερες απαιτήσεις από εμάς. Οπότε να μπει μέσα και να είναι ο Σάσα. Πόσες φορές σου έχουν κάνει την ερώτηση φέτος αν θα συνεχίσει ή αν θα σταματήσει τον μπάσκετ? Πάρα πολλές. Όπως λένε οι στοιχηματικές εταιρείες, over 1 εκατομμύριο. Πώς λένε, τριπλό αποδεχτό, όπως λέγεται όταν. Λοιπόν, εγώ δεν θα σε ρωτήσω. Εγώ θα σου ευχηθώ να απολαύσει το Final Four και. Εντάξει, μακάρι το σενάριο να σε φέρει το βράδυ της 21ης Μαΐου να σηκώνει το τρόπαιο ως αρχηγός του Ολυμπιακού. Μακάρι να το σηκώσει η ομάδα και να. Και να προσφέρουμε όσο περισσότερο χαρά γίνεται. Ωραία, εντάξει. Πήγα μετά τη Μονακό. Τελείωσε τη Μονακό, έχουμε πάει στο Final Four. Την εικόνα την έχει πέρα στο μυαλό σου εικόνα? Σίγουρα περνάει. Πάντα λες να, αλλά πάντα. Επειδή η σκέψη μου είναι πάντα πιο προσγειωμένη, εντάξει, το έχω σαν εικόνα, άτι ωραίο, αλλά κατευθείαν στο δευτερόλεπτο φεύγει. Δηλαδή, όπως και με το Final Four. Δηλαδή, πριν τελειώσει το παιχνίδι με τη Μονακό το πέμπτο, πάλι δεν είχα σκεφτεί τι θα γίνει, αχ να πάμε, αχ να μην πάμε. Δηλαδή ήταν μόνο το τώρα αυτό που μετρούσε και νομίζω με τα χρόνια περνώντας, ιδιαίτερα σε αυτό το επίπεδο, σου γίνεται και αυτόματα σαν να έχεις κάποια αντισώματα στο συγκεκριμένο πράγμα και σκέφτεσαι μόνο το τώρα.